Κύριε Ρίζο, ξεκίνησαν χθες τα μαθήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην τρίτη λυκείου και στον Δήμο των Σερών. Από πλευράς Δήμου, ποια ήταν η προετοιμασία και αν όλα πήγαν καλά στην πρεμιέρα, σε αυτή την ιδιαίτερη πρεμιέρα? Κοιτάξτε, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας, λόγω μεγάλης αποχής από τα σχολεία, αλλά κάναμε σωστό προγραμματισμό, όλα τα σχολεία μας καθαρίστηκαν οι αυλές. Υπάρχει απόθεμα χλωρίνης και αντισηπτικών σε όλα τα σχολεία μας και ακολουθήσαμε όλες τις οδηγίες που έδινε και το Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΔΕ. Υπήρξε θέμα με τις καθαρίστριες που έπρεπε να είναι σε πιο τακτική βάση στα σχολεία? Υπήρξε ένα θέμα, γιατί επειδή το Υπουργείο Παιδείας έδινε οδηγίες να καθαρίζονται 2 φορές οι αίθουσες την ημέρα, οι υπάρχουσες καθαρίστριες δεν μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό. Και πήραμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά τα υλικά που πρέπει να έχουν στα σχολεία, τα αντισηπτικά, ενδεχομένως γάντια, μάσκες, ό,τι προβλέπετε από τον ΕΟΔΗ, υπάρχει επάρκεια και για το επόμενο διάστημα? Υπάρχουν τα πάντα, ήδη τα σχολεία έχουν προμηθευτεί τα πάντα και έχουμε και επάρκεια και στις αποθήκες μας. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Πολύ ωραία. Τώρα, σε πολύ λίγες μέρες, από την ερχόμενη Δευτέρα, ένας μεγάλος όγκος μαθητών της δευτεροβάθμιας, όλες οι υπόλοιπες τάξεις δηλαδή, θα πάνε στα σχολεία. Αυτό είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει ο Δήμος? Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες? Είμαστε έτοιμοι και για τα γυμνάσια μας ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες όσον αφορά τις αυλές των σχολικών κτηρίων, αλλά και όσον αφορά την προετοιμασία σε απολυματικά, αντισηπτικά, χλωρίνες. Mm-hmm. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Mm-hmm. Είστε και σε επικοινωνία, φαντάζομαι, με τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολείων ενδεχομένως, όπου υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, να επεμβαίνετε? Συνεχώς είμαστε σε επικοινωνία, μιλάμε συνέχεια με τους διευθυντές. Mm-hmm. Κάναμε και πριν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα μία τηλεδιάσκεψη που συμμετείχε και ο διευθυντής, ο κ. Σενεκετζής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και ο κύριος Γιαμάγκας ως εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας. Mm-hmm. Και συζητήσαμε το πώς θα το οργανώσουμε όλο αυτό. Mm-hmm. Και είμαστε καθόλου έτοιμοι. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα χωριά του Δήμου Σερών? Δεν τα ξεχωρίζουμε. Mm-hmm. Όπως είναι τα σχολεία της πόλης, είναι και τα σχολεία των χωριών μας. Δήμου Σερών είναι και αυτά.